Τώρα κύριε Συρίγο, να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα που προέκυψε χθες από τις τοποθετήσεις του κυρίου Ντομέζ για το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης, που δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το θέμα που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλο, αλλά ότι το έθεσε στην πραγματικότητα ως προϋπόθεση για τις διερευνητικές επαφές, δηλαδή να μπει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών που οτίθεται ότι περιμένουμε να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Η Τουρκία εμφανίζει ανησυχητικές ομοιότητες με τη ναζιστική Γερμανία πλέον. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι η ναζιστική Γερμανία εμφορείται από την ιδέα του Lebensraum, του ζωτικού χώρου. Mm-hmm. Κατά αντιστοιχία, η Τουρκία εμφορείται από τη λογική της γαλάζιας πατρίδας και η ναζιστική Γερμανία ήθελε να απαλλαγεί από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Mm-hmm. Η Τουρκία θέλει να απαλλαγεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτά είναι απλώς αδιανόητα πράγματα στη σημερινή εποχή. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα ιστορικό κείμενο. Έγινε πριν από 97 χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να συζητάμε ένα κείμενο 97 ετών σήμερα. Ειδικά δε αυτές οι συνθήκες οι οποίες καθορίζουν σύνορα, καθορίζουν όρια, θεωρούνται στο διεθνές δίκαιο ιερές, δεν τις αγγίζεις. Είναι οι μοναδικές συνθήκες που δεν επιτρέπεται να αναθεωρηθούν. Γιατί? Διότι ακριβώς είναι αποτέλεσμα αιματηρών συγκρούσεων για να καταλήξει αυτές τις συμφωνίες. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση για τέτοια θέματα δείχνει και το τέλος της διαδρομής. Δεν μπορείς να συζητάς για τέτοια θέματα. Δηλαδή η Ελλάδα, λέτε, είναι εξ αρχής αρνητική σε οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Εδώ αυτό που λέω αφορά και στην Τουρκία αλλά και σε κάποιους στην Ελλάδα οι οποίοι λένε γιατί δεν τα συζητάμε όλα σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στις διαπραγματεύσεις. Ξεκινάς από τα θέματα στα οποία μπορείς να βρεις κάποιο αποτέλεσμα, μπορείς να καταλήξεις κάπου. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ είναι ένα θέμα στο οποίο μπορείς να καταλήξεις κάπου και αν δεν καταλήξεις μπορείς να πας στο Διεθνές Δικαστήριο για να το λύσεις. Αντιθέτως, το να κάθεσαι να συζητάς για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αυτό είναι αδιέξοδο. Δηλαδή, η συζήτηση εκ των προτέρων θα καταλήξει σε τείχο. Άρα δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Επομένως, με βάση αυτό το σενάριο, και αν βεβαίως ισχύει αυτό και στο ανώτατο επίπεδο, γιατί αυτό το είπε ο κύριος Ντομέζ. Δεν ξέρω αν θα το πει και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν αύριο. Πάντως, με βάση αυτό το σενάριο, μπορεί η Ελλάδα να πάει σε διερευνητικές επαφές οποτεδήποτε για να γίνουν αυτές ή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε? Η ελληνική θέση εξ αρχής ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σταθερή και μόνιμη αποκλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας. Είχαμε ένα θετικό δείγμα το ότι το Roots Race και τα συνοδευτικά πλοία αποφασίστηκε να κινούνται να κάνουν έρευνες εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και τουρκικής υφαλοκρηπίδας για το επόμενο εξάμηνο. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Από εκεί και πέρα είμαστε υπέρ των διερευνητικών επαφών, προφανώς, διότι θέλουμε αποκλιμάκωση. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαρκούς εντάσεως. Mm-hmm. Επιπλέον, σε μια φάση στην οποία ύστερα από μια δεκαετή υποχρεωτική εκ των πραγμάτων αποχή μας από εξοπλιστικά προγράμματα, τώρα είμαστε σε μια φάση στην οποία ξαναπατάμε καλύτερα στα πόδια μας τα θέματα του οπλισμού. Mm-hmm. Το μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, θέμα που αντιλαμβάνεται άμεσα η Τουρκία. Μα και το είδαμε αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, άμεσα, με τον εκνευρισμό και την ένταση που έβγαλε η Τουρκία απέναντι στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας και κυρίως στην αγορά των Ραφάλ. Ναι. Είναι ενδεικτικό. Αυτό είναι ένα ευρύτερο σχόλιο. Mm-hmm. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται, από τη ρητορική φαίνεται, ότι η μοναδική χώρα η οποία μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά της είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Από όλες τις χώρες της περιοχής αντιλαμβάνεται μόνο την Ελλάδα ως συστημικό της κίνδυνο. Είναι εντυπωσιακό πόσο πολλοί ασχολούνται μαζί μας. Mm-hmm. Από πλευράς πληθυσμού είμαστε το 1/8 της Τουρκίας σήμερα. Σωστά. Το να ασχολείσαι από το πρωί ως το βράδυ με το τι κάνει η Ελλάδα δείχνει ότι αντιλαμβάνονται πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει ραχοκοκαλιά για να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά τα σχέδια της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας, περί νεοοθωμανισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Επανέρχομαι στο θέμα των διαπραγματεύσεων όμως. Βεβαίως. Εάν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από τέτοια θέματα τα οποία υποχρεωτικά οδηγούν σε αδιέξοδο, δεν καταλήγεις πουθενά. Εμείς mm-hmm. έχουμε κάθε λόγο να μπούμε σε διερευνητικές συνομιλίες. Θέλουμε αποκλιμάκωση της κρίσεως και θέλουμε από τις διερευνητικές συνομιλίες να βγει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι?
ή η συμφωνία για οριοθέτηση, μηδενική αντικειμενικά πιθανότητα, θα το είχαμε λύσει τόσα χρόνια. Ή Χάγη, λέτε. Η συμφωνία για παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρα, επομένως, αυτή η μεγιστοποίηση των αντιλήψεων της Τουρκίας, των προσδοκιών και των προκλήσεων, τι μπορεί να σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι ή δεν θέλει καθόλου να καθίσει στο τραπέζι από τη μία πλευρά, που σημαίνει ότι βάζει φωτιά και στο διάλογο στην όποια προοπτική του, ή θέλει να βάλει τους δικούς της όρους, αποσύροντας για παράδειγμα τη Λοζάνη, αν είναι δυνατόν, αλλά έχοντας όλα τα άλλα θέματα, αποστρατικοποίηση κλπ. Ναι. Υπάρχουν 2-3 θέματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν συζητούνται. Αποστρατιωτικοποίηση. Τι να συζητήσεις για αποστρατιωτικοποίηση με την Τουρκία που έχει παρανόμως στρατεύματά της σε 3 γειτονικές χώρες. Κύπρο, Συρία, Ιράκ. Θα αποστρατιωτικοποιήσουμε και δικά μας εδάφη. Σημείο δεύτερο. Στην Ευρώπη σήμερα δεν μπορείς να συζητάς για εδάφη, για αλλαγή εδαφών. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Τρίτον, η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Την ξεχνάμε. Εάν μπούμε σε συζήτηση για αυτά τα θέματα, η συζήτηση τελειώνει. Πρέπει να μπούμε στη συζήτηση. Αυτό επιβάλλουν οι διαπραγματεύσεις και οι καλοί πίστοι, για θέματα στα οποία υπάρχει περιθώριο να βρεθεί συνεννόηση. Επομένως, νομίζω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ψάχνει. Η Τουρκία σαφώς θέλει να αλλάξει την ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Οι διερευνητικές συνομιλίες ως κουστούμι δεν της αρέσουν. Αυτός ήταν και ο λόγος αντιδράσεώς της από την πρώτη στιγμή όταν ανακοινώθηκαν οι διερευνητικές συνομιλίες. Έχουν συγκεκριμένη θεματική, είναι με συγκεκριμένο τρόπο που κινούνται. Η Τουρκία θέλει να ξεφύγει από αυτό. Θέλει να ανοίξει λοιπόν τη θεματολογία. Πετάει όλα αυτά προσπαθώντας να ψαρέψει αντιδράσεις. Να δει ποιες θα είναι και οι δικές μας αντιδράσεις και αναλόγως να προσαρμόσει την πολιτική της, τη στρατηγική της. Επομένως, η Ελλάδα δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο για αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα που έχουν τελειώσει για την Ελλάδα. Μπήκε όμως ένα άλλο θέμα που έχει ενοχλήσει και αυτό τους Τούρκους, κύριε καθηγητά, και είναι αυτό της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, αλλά και της προοπτικής για το Αιγαίο, όπως τονίστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Είναι κάτι που οι Τούρκοι το έχουν κάνει σε Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι που το έχουν κάνει τα 148 από τα 149 κράτη του κόσμου. Είναι μια παγκόσμια πρακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο τίθεται προς συζήτηση. Μπορούμε σαφώς να συζητήσουμε μαζί τους, και εδώ έχει σημασία ο διάλογος, την παροχή διευκολύνσεων για να μπορούν να πηγαίνουν στο λιμάνι της Σμύρνης, να περνάνε, αν θέλουν, αν μπορούμε να έχουμε διάβλους ανοιχτής ναυσιπλοεία σε κάποιες περιοχές, που να μπορούν να χρησιμοποιούν, αν θέλουν, άμα δεν θέλουν να περάσουν από ελληνικά χωρικά ύδατα. Υπάρχει όμως η νέα σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία προσδιορίζει νέα καθεστώτα, το καθεστώς των διεθνών στενών, το οποίο η Τουρκία επιμένει να αγνοεί, το οποίο δίνει δυνατότητα 24 ώρες ανεμπόδιστης, 24 ώρες ανεμπόδιστου διάπλου πλοίων, χωρίς δυνατότητα από το παράκτιο κράτος για οποιοδήποτε λόγο να διακόψει τον πλού και ούτω καθεξής. Πρέπει και η Τουρκία να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες. Μας λένε για νέες πραγματικότητες στην Κύπρο, εννοώντας την τουρκική εισβολή. Οι νέες πραγματικότητες είναι ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Μανώλη, σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί της και για αυτά τα θέματα που τοποθετήθηκε και ο κύριος Συρίγος. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Να είστε καλά, να είστε καλά, Μανώλη μου. Θα πάμε επίσης στο αεροδρόμιο για να δούμε.